Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε πιστοί στο ραντεβού μας μέσα στο κατά καλό καιρό, πες το. Στην πολύ ζέστη, στην έρημη Θεσσαλονίκη, το πιο εύκολο πράγμα πλέον είναι το πάρκινγκ. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι ότι στην πόλη πρέπει να είμαστε εγώ και ο Καβαδίας αυτή τη στιγμή. Και ο Νίκος Σοβαδόπουλος που αποχωρεί, που τελείωσε πριν από λίγο την εκπομπή, και ο Δημήτρης Μπαλόμπας που είναι μέσα στο production. Αυτοί είμαστε στην πόλη, δεν βλέπω κανέναν άλλον. Στο ακροατήριο δεν ξέρω πόσοι είστε, όσοι και να είστε, να είστε καλά που μας ακούτε και σήμερα εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. FM και το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Παρέα φυσικά με την χορηγάρα μας. Τι να, ό,τι και να πω, τώρα με το που το είπα μου ήρθε η θέα στο μυαλό μου που είχα το Σάββατο το βράδυ. Και όσοι το κάνετε και βρεθείτε κάποια στιγμή στο Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar, επιλέξτε. Καλά, και το πρωί μπορείτε και το μεσημέρι, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ το έκανα ημερήσια, δηλαδή πήγα το πρωί, πήγα το βράδυ. Το απίλαυσα. Επιλέξτε να φύγετε αργά. Να φύγετε, καλό είναι και για την κίνηση βέβαια, για την επιστροφή, για να μην βελάξετε στο δρόμο. Να φύγετε 10-11 και ας γυρίσετε 12 η ώρα, δεν πειράζει. Καλοκαιράκι. Αν το κάνετε Παρασκευή, αν το κάνετε Σάββατο. Και αν χτυπήσετε ένα διήμερο και είστε ακόμα καλύτεροι, δεν έχετε θέμα επιστροφής. Αλλά εκεί όπου τα χρώματα είναι καταπληκτικά μπροστά σας και χτυπώντας ένα smoothie, ένα milkshake, ένα cocktail, ένα ποτό, μια παγωμένη μπύρα, ό,τι αγαπάτε εσείς, και βλέπετε τα χρώματα πώς αλλάζουν από τον ήλιο στο βράδυ, είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar και σήμερα κοντά μας στο βράχο της Αθήτου. Έσκασε ήδη το πρώτο μήνυμα ο φίλος ο Μάνος. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, Γιώργο, ζούμε για να σ' ακούμε και τα φιλιά μας στον παππού σήμερα πρέπει να πούμε. Φυσικά πρέπει να του πούμε και τα φιλιά μας και την αγάπη μας όπως και κάθε μέρα. Είναι στο top 10, να μην πω στο top 5 πιστών ακροατών ο παππούς μας, ο αγαπημένος. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε την απέτηση να διαβάσω τις 5 ανακοινώσεις που έχει βγάλει τις τελευταίες 48 ώρες ο Τόμ Παπαδόπουλος. Γελάει ο Μπίλι. Μπίλι, γιατί γελά. Που τα έστελνα εγώ και τα διαβάζαν τα παιδιά το Σάββατο, ε. Αυτό δεν λες. Ναι. Ποιος ήταν, ο Γιώργος Παναγιωτίδης, ήτανε. Ναι. Και ο Μπαϊράμις νομίζω, δεν ξέρω. Τα παιδιά ήταν εδώ. Το Σάββατο έστειλα στα παιδιά που κάναν ροή εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο, τις 4 διαφορετικές ανακοινώσεις του Τόμ Παπαδόπουλου, την μία του Ιδρυτικού Σωματείου, την μία του Φώτη Θεού 6 και σήμερα έχουμε 7. 7 ανακοινώσεις είναι οι 4 που έβγαλε ο Τόμ Παπαδόπουλος το Σάββατο και μία σήμερα είπε να μας πει καλή εβδομάδα με 5η ανακοίνωση μέσα σε 48 ώρες. Α, προσθέσουμε και δηλώσεις Αχιλλέου Μπέου. Α, θα κάνουμε 8, έτσι να το στρογγυλέψουμε, που είναι και αγαπημένος μου αριθμός. Θα διαβάζω τη σημερινή, γιατί βγήκε πριν από 2 ώρες περίπου, για όσους δεν την γνωρίζουν, για όσους θέλουν να μάθουν τι λέει. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πλέον έχει γίνει τόσο κουραστικό, τόσο γραφικό, που δεν ξέρω πόσοι όλες αυτές τις ανακοινώσεις του Τόμ Παπαδόπουλου τις λαμβάνουν σοβαρά. Οι άλλες οι δύο πλευρές πλέον είναι ξεκάθαρες. Τον έχουν τελειώσει από τον Ηρακλή με τις ανακοινώσεις τους και ο Φώτης ο Θεός και το Ιδρυτικό Σωματείο. Τι έγραψε δε τόλι, δεν πρόλαβα να το δω. Ξαναστείλτε μου σε παρακαλώ, φίλος και αυτός δυνατός ακροατής μας, πιστός καθημερινά. Τη σημερινή θα τη διαβάσω για ένα βασικό λόγο. Για να θυμίσω κάποια πράγματα βάσει του ρεπορτάζ. Γιατί δυστυχώς ξεχνάμε εύκολα. Πολύ εύκολα.
Η απόφαση που πήρε ο Φώτης ο Θεός και το ιδρυτικό σωματείο που έβγαλαν ανακοινώσεις και είπανε «Τον Παπαδόπουλε, έχεις τελειώσει για τον Ηρακλή, δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί σου, κάνω ό,τι θέλεις, δεν υπάρχεις για μας», δεν την πήρανε από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν την πήρανε σε μια μέρα. Την πήρανε γιατί με το θέμα Βόλου ο Τόμ Παπαδόπουλος ασχολείται από το Μάιο μέχρι και σήμερα 12 Αυγούστου. Και εξακολουθεί και μιλάει για συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο χωρίς να έχει φέρει χαρτιά στα χέρια του. Και θα θυμίσω κάποια πράγματα αφού διαβάσω πρώτα τι λέει, που αυτά που λέει θα μας δώσουν πάσες για να θυμίσουμε το πώς έχει ακριβώς όλη αυτή η ιστορία και το ρεπορτάζ. Όχι τίποτα άλλο, για να μην τα ξεχνάμε. Γιατί καταρχάς δεν θυμάμαι άλλον. Νομίζω ο δεύτερος σε ανακοινώσεις, σε αριθμό ανακοινώσεις, είναι ο Παπαθανασάκης, που είχε βγάλει αρκετές. Δεν θυμάμαι άλλο πρόεδρο μεγαλομέτοχο του Ηρακλή, που πλέον δεν είναι ούτε πρόεδρος ούτε μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή Ηρακλή σε επαγγελματική κατηγορία για να είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος του Ηρακλή. Δεν είναι κάτι. Αλλά δεν θυμάμαι άλλον να έχει βγάλει τόσες πολλές ανακοινώσεις, να έχει κάνει τόσες πολλές δηλώσεις. Και είμαι σίγουρος, χωρίς να έχω κάνει κάποιο γκάλοπ, ούτε θα μπω στη διαδικασία, ότι αρκετός κόσμος και έχει κουραστεί και δεν τον δίνει πλέον σημασία. Ο φίλος Στοτόλης γράφει: «Καλησπέρα φίλε Γιώργο, όχι μη τη διαβάζεις γιατί μας κούρασες. Σε ένα site έγραψα μετά από την τελευταία ανακοίνωση ότι για το αφημί μαζεύτηκαν τόσες πολλές...» Πώς να το πω τώρα αυτό ρε Στοτόλη. Προσπαθώ να το μεταφράσω. Ναι, αυτό που λέμε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Βέβαια, εσύ το λες με άλλο ωραίο τρόπο, γλαφυρό, αλλά δεν μπορώ να το διαβάσω δυστυχώς γιατί θα έχουμε θέμα. Καλησπέρα, αφού τον έχει αποκηρύξει όλη η οικογένεια του Ηρακλή και δεν έχει θεσμικό ρόλο στον Ηρακλή, να μην ασχολείστε μαζί του και μην διαβάζετε τις ανακοινώσεις του. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, φίλε μου, δεν ξέρω αν είναι ειρωνικό ή όχι το μήνυμά σου, το mail σου. Το κάνω για ένα λόγο μόνο. Το κάνω για ένα λόγο μόνο, γιατί θα εκμεταλλευτώ αυτά που λέει για να θυμίσω τα όσα έχει κάνει ή δεν έχει κάνει από τον Μάιο που ασχολείται με το Project Volos. Για κανένα λόγο. Τις άλλες τέσσερις ανακοινώσεις, τόσοι άλλους δεν είχαμε εκπομπή για να τις διαβάσουμε, αλλά όταν λέμε αποκηρύσω, λέμε ναι, δεν ασχολούμαστε μαζί σου, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Γυμναστικός Σύλλογος και το Ιδρυτικό Σωματείο. Φυσικά και τη διαβάζουνε. Απλά δεν συμφωνείτε ή αν θέλετε να διαφωνήσετε με επιχειρήματα το ότι έχει κουράσει όλη αυτή η ιστορία, όλος αυτός ο πόλεμος των ανακοινώσεων, όλο αυτό το πάρε δώσε που βγήκαν τα μαχαίρια και πάρε εσύ και πάρε εσύ και πάρε εσύ. Όλο αυτό το επικοινωνιακό που δεν ωφελεί σε τίποτα. Δεν αφολεί σε τίποτα. Λοιπόν, οι λεκτικές επιθέσεις που δέχομαι τον τελευταίο καιρό από τον Προεδρεύοντα του Γυμναστικού Συλλόγου και το Σύμβουλό του δυστυχώς στηρίζονται σε αναλήθειες και υπερβολές. Η αλαζονική συμπεριφορά του Προεδρεύοντα του στήλο Παπαδόπουλος ή εγώ που εκστόμησε το προηγούμενο Σάββατο, καθώς και ότι σαν απόλυτος μπέις θα αποσύρει το χρώμα, το σήμα και το όνομα του Ηρακλή από παντού, προδίδει άλλες σκέψεις πονηρές και ενέργειες εφάμιλες με ενός δικτατορίσκου. Επειδή δεν μπορούσα να μείνω μέτοχο σε μία ακόμα ανέτια επίθεση προς το πρόσωπό μου, ξεκίνησε ένα ανούσιο και ανώφελο γαϊτανάκι ανακοινώσεω που μόνο κακό κάνουν στην προκειμένη περίπτωση. Να είδατε τώρα. Δηλαδή, λέει για ανώφελο γαϊτανάκι ανακοινώσεων ενώ έχει βγάλει ο ίδιος τέσσερις. Γι' αυτό τη διαβάζω για να εκμεταλλευτώ κάποια πράγματα. Επειδή δεν μπορούσα. Συγγνώμη, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο αυτό των επιθέσεων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που κανείς άλλος δεν μπορεί να παρουσιάσει ένα σχέδιο επιβίωσης για την επόμενη μέρα. Πάλι ανοίγω παρένθεση. Είναι σχέδιο επιβίωσης για την επόμενη μέρα το ότι έχει δώσει ήδη 50.000 ευρώ στον ΠΕΟ και ότι πρέπει να βρεθούν άλλες 150 και ότι πρέπει να βρεθεί 1,5 εκατομμύριο σε ένα χρόνο? Είναι αυτό σχέδιο επιβίωσης? Ερώτηση κάνω. Γιατί λέει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να δεχτώ ότι όντως δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε τρίγλια αυτή τη στιγμή, ούτε τίποτα. Αλλά είναι σχέδιο επιβίωσης αυτό? Ειλικρινά, ναι, το διάβασα αυτό. Οι αίτησες αυτές ενέργειες δεν πρόκειται να με λυγίσουν, όπως και δεν λύγησα και συνέχισα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2018, όταν είχαν συσσωρευτεί όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν και τώρα. Δεκέμβριο 2018, λέει εδώ τον Παπαδόπουλος η σημερινή του ανακοίνωση. Θυμίζω εγώ το χειμώνα του 2018, το γενικεύω, δεν λέω Δεκέμβριο. Είχε κάνει δήλωση και είχε πει, θυμάστε, δεν ασχολούμαι με τα όσα χρωστάει ο Παπαθανασάκης.
Θέλω να είμαι σωστός με την τωρινή ΠΑΕ. Θα πληρώνω μόνο τους ποδοσφαιριστές της τωρινής ΠΑΕ. Θα πληρώνω μόνο τις υποχρεώσεις μου. Θα είμαι σωστός σε αυτές και δεν ασχολούμαι με τα προηγούμενα. Και όπως ξέρετε όλοι σας, δεν έκανε ούτε αυτό. Γιατί αν το έκανε αυτό θα λέγαμε, εντάξει, ο άνθρωπος παρέλαβε μια ΠΑΕ που δεν θέλει να πληρώνει τα χρωστούμενα του Καναδού και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του για το όσο είναι αυτός πρόεδρος και μεγαλομέτοχος, για τις δικές του ευθύνες. Δεν ανέλαβε ούτε αυτές. Όταν έχει σκάσει μια προσφυγή πίσω από την άλλη, όταν είναι απλήρωτη η ΔΕΗ, όταν είναι απλήρωτο το νερό και πάει λέγοντας. Τι εννοεί συνέχισε? Τίποτα δεν συνέχισε, απλά υπήρχε. Αντίθετα, παρά τις αντίξωες συνθήκες, πείσμωσα και συνέχισα μέχρι τη λήξη της περιόδου μόνο με ευχολόγια από όλους και δίχως την παραμικρή συμπαράσταση. Πείσμωσα και συνέχισε μέχρι τη λήξη της περιόδου όπου έριξε τον Ηρακλή. Αυτό δεν το λέει. Αυτός δεν έριξε τον Ηρακλή. Η διοίκησή του δεν έριξε τον Ηρακλή. Με πρόεδρο και μεγαλομέτωχο τον Παπαδόπουλο, ο Ηρακλής δεν τερμάτισε 11ος. Έξω αγωνιστικά, γιατί αγωνιστικά τερμάτισε 10ος. Ποιοι και γιατί δεν θέλουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σήμερα το βράδυ? Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Γιατί προφανώς ή είναι ανενημέρωτος ο κύριος τον Παπαδόπουλος. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα, έτσι. Τα καταγράφω. Είναι πολύ εύκολο πλέον να ερμηνεύσεις τα πάντα, απλά καταγράφοντας τα γεγονότα. Τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ρωτάει εδώ στην ανακοίνωσή του ο τον Παπαδόπουλος και μας δίνει πάσες, γι' αυτό τη διαβάζω για κανένα λόγο. Ποιοι και γιατί δεν θέλουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης σήμερα το βράδυ? Εάν δεν το γνωρίζει ο κύριος τον Παπαδόπουλος, να τον ενημερώσουμε, μάλλον δεν μας ακούει στην Αμερική, ή να τον ενημερώσουν το πώς προέκυψε Γενική Συνέλευση για σήμερα το βράδυ. Την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν έγινε μία συνάντηση φορέων, Τετάρτη, Πέμπτη, δεν θυμάμαι, μεταξύ του Γυμναστικού Συλλόγου και των μελών του Ιδρυτικού Σωματείου. Και αποφάσισαν δύο πράγματα. Τρία, συγγνώμη. Το πρώτο είναι να τελειώσουν τον Παπαδόπουλο, γιατί δεν τους έφερε υπογεγραμμένη συμφωνία που είχε δεσμευτεί ο ίδιος ότι θα φέρει από το Βόλο. Το δεύτερο είναι να προχωρήσουν το θέμα Τρίγλιας. Και αυτά δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας, τα λένε όσοι έδωσαν το παρόν. Και το τρίτο ήταν να γίνει Γενική Συνέλευση την Δευτέρα, σήμερα δηλαδή, για να αποφασιστεί το αν θέλουν όσοι βρεθούν στη Γενική Συνέλευση την Τρίγλια ή όχι, ή αν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό το λόγο θα γινόταν η Γενική Συνέλευση, όχι για τον Παπαδόπουλο και τον Βόλο. Γιατί με αυτό είχαν πάψει να ασχολούνται. Άρα πρέπει να ενημερωθεί ο τον Παπαδόπουλος ότι δεν πάρθηκε για τον ίδιο η απόφαση να γίνει Γενική Συνέλευση, ούτε πάρθηκε η απόφαση για τον ίδιο να μην γίνει Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ακυρώθηκε γιατί δεν προχώρησε το θέμα της Τρίγλιας, γιατί έγινε όλο αυτό το μπάχαλο πάλι το ξεφτιλίκι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και γιατί δεν είχαν ουσιαστικά αυτοί που θα κάνουν τη Γενική Συνέλευση να δώσουν οριστικές λύσεις στον κόσμο για να αποφασίσει τι είναι να αποφασίσει. Αναγνωρίζω τη δική μου συμμετοχή στην τωρινή εικόνα της ομάδος, αλλά τουλάχιστον είμαι μοναδικός αυτή τη στιγμή με επίσημη πρόταση προς τον κόσμο του Ηρακλή με ένα ζωντανό σενάριο για την επόμενη μέρα. Λέει λοιπόν εδώ ο Τόμ Παπαδόπουλος ότι είναι ο μοναδικός που έχει επίσημη πρόταση. Η επίσημη πρόταση είναι ότι έχει βάλει ο ίδιος, γιατί τα έχει βάλει αποδεδειγμένο και αυτό, 50.000 ευρώ, ουσιαστικά τα πέταξε. Αυτή τη στιγμή έχει πετάξει 50.000 ευρώ στον ΠΕΟ, χωρίς χαρτιά, χωρίς φωνητικά, χωρίς τίποτα. Και η επίσημη πρότασή του είναι, φέρτε εσείς τα υπόλοιπα 150 και πρέπει να βρούμε 1,5 εκατομμύριο τη νέα σεζόν για να πάρουμε το αφημί του Βόλου. Αυτή είναι η επίσημη πρότασή του.
Και ολοκληρώνει, επειδή ο χρόνος στενεύει επικίνδυνα, θέλω να τους υπενθυμίσω ότι εξακολουθώ και έχω πάνω στο τραπέζι το μόνο ζωντανό σενάριο για την αυριανή μέρα του Ηρακλή μας και τους καλώ να ορίσουν γενική συνέλευση όπου θα παρουσιάσω ένα εναλλακτικό σχέδιο αγοράς του Αφημί με λεπτομέρειες στηριζόμενο στις δικές μου δυνάμεις αλλά και σε αυτές φίλων του Ηρακλή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνη από το υγιές κομμάτι λαού του Ηρακλή. Άντε, εγώ λέω ότι. Ότι γίνεται αυτό που δεν θα γίνει. Να του πει το Ιδρυτικό Σωματείο και ο Γάμα Σίγμα, έλα να κάνουμε να μας δώσεις το πλάνο σου. Ποιοι θα τον ακούσουν, ποιοι θα τον πιστέψουν, ποιοι θα τον εμπιστευτούν. Να λέει ο φίλος ο Νίκος, ο τύπος που σκότωσε το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει σχέδιο επιβίωσης. Άντε φτάνει με αυτόν. Και εδώ φίλε μου Νίκο, είναι ακριβώς ο λόγος αυτό που λες για να θυμίσω κάποια πράγματα. Γιατί πραγματικά, ας βρεθεί κάποιος συμβουλάτορας του, φίλος του, δεν ξέρω ποιος, να του θυμίσει όλα τα γεγονότα που θα του τα θυμίσουμε εμείς τώρα, για να μην ξανακάνει δήλωση και να μην ξαναγράψει προς τον κόσμο του Ηρακλή ότι έχει σχέδιο επιβίωσης. Επιβίωσης για μια ομάδα που σκότωσε ο ίδιος. Επιβιώνω τι σημαίνει, προσπαθώ να είμαι ζωντανός. Αυτός προσπαθεί να είναι ζωντανός για θάνατο που προκάλεσε ο ίδιος. Ποιος ήταν πρόεδρος και μεγαλομέτοχος με τον Ηρακλή 11ο. Ποιος έφαγε μείον 33. Ποιος έφαγε μείον 3. Ποιος έχει όλους απλήρωτους. Τολμά και λέει τη λέξη επιβίωση για κάτι που σκότωσε ο ίδιος. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Να έλεγε πέρυσι ότι ήρθα για την επιβίωση της ομάδος. Ναι, okay, εννοείται. Που άκουγε και πόσα μπράβο που ανέλαβε τα χρέη του Καναδού και μπήκε μπροστά και πήρε την ομάδα γιατί αν δεν ήταν αυτός δεν θα κατέβαινε στο πρωτάθλημα κτλ. Κτλ. Να πάρω εγώ ένα μπαλντά να κόψω το χέρι μου και μετά να κάνω δήλωση προσπαθώ να βρω ένα νέο χέρι. Αφού εγώ το κόψα. Κοροϊδευόμαστε. Λέει γι' αυτό το σενάριο, όπως το λέει, ζωντανό σενάριο. Ζωντανό σενάριο το ότι έβαλε 50.000 ευρώ, τα πέταξε στον ΠΕΟ. Αυτή είναι η πρότασή του. Φέρτε 150 και φέρτε και 1,5. Εγώ σας το φέρνω εδώ. Βέβαια, σήμερα υπήρξε μια ακόμα τηλεφωνική επικοινωνία του κυρίου Ποντίκη, του πρώτου ιδρυτικού, με τον Τόμο Παπαδόπουλο, που του είπε ξεκάθαρα ότι πέρα από την ανακοίνωση, εάν δεν μας παρουσιάσει ποτέ χαρτί, μη μας ξαναενοχλήσεις, δεν ασχολούμαστε μαζί σου. Τέλος. Και αργήσανε πάρα πολύ, νομίζω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί ξέρετε, το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι ότι στον Ηρακλή, το έχω πει και άλλες φορές, δεν υπάρχει ένα, δεν υπάρχει μία άποψη. Υπάρχουν αυτοί που είναι με τον Παπαδόπουλο, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι με τον Παπαδόπουλο, υπάρχουν αυτοί που είναι με το Ιδρυτικό, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι με το Ιδρυτικό, υπάρχουν αυτοί που είναι με το Γάμα Σίγμα, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι με το Γάμα Σίγμα, υπάρχουν αυτοί που είναι με την Τρίγλια, υπάρχουν αυτοί που δεν είναι με την Τρίγλια και ούτω καθεξής. Παρτακισμός. Το θυμάστε τον παρτακισμό. Κάθε μέρα θα το λέμε. Παρτακισμός. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Κύριε Τόμο Παπαδόπουλε. Εσείς δεν βγάλατε ανακοίνωση τον Ιούνιο λέγοντας πάρτε διαρκείας, είμαι κοντά σε συμφωνία με τον Αχιλλέα Μπέο. Ιούνιο. Εσείς κύριε Τόμο Παπαδόπουλε δεν είχατε συμφωνήσει σε όλα και το μόνο πρόβλημα όπως λέγατε τότε ήταν η έδρα που δεν ήθελε να φύγει ο Μπέος από το Βόλο. Εμείς βέβαια εδώ στον αέρα, αν θυμάστε, λέγαμε άλλα γιατί ζητούσε 2,5 ο Μπέος και εσείς δεν μπορούσατε να το εγγυηθείτε ότι θα του δώσετε τα 2,5. Και από εκεί που παζαρεύατε τα 2,5, τώρα αυτό που φέρνετε ως σενάριο ζωντανό είναι τα 50.000 ευρώ που βάλατε. Γιατί άλλα λεφτά δεν πρόκειται να βάλετε. Αυτό είναι το ζωντανό σενάριο, τελειώσαμε, το κλείσαμε. Δεν χρειάζεται να ξανασχοληθούμε άλλο με αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Είναι και περίεργη η εβδομάδα. Πάρα πολλοί λείπουν, 15 Αύγουστος και τα λοιπά.
Και δυστυχώς, αν έρθει κάποιος και με ρωτήσει αυτή τη στιγμή ή τον οποιοδήποτε ρωτήσω, όχι μόνο εμένα, ναι, Γιώργο, καλά τα λέτε, αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Μην πω πάλι το παράδειγμα με τη Σαχάρα και τις πέτρες, αλλά όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δυστυχώς. Δεν ξέρω αν η Τρίγλια εμφανιστεί πάλι. Δεν ξέρω. Αρκετά ρεζιλεύτηκε ο Ηρακλής με όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω αν θα την επαναφέρουν αυτοί που ασχολούνται ή δεν ξέρω αν θα φέρουν κάτι άλλο. Πάντως αυτό το πράγμα έχει τελειώσει και θα πρέπει να υπάρχει σοβαρότητα. Επιτέλους. Και ποιο είναι το αστείο? Ότι δεν καταλαβαίνει ή οι ίδιοι οι συμβουλάτορες και φίλοι του, δεν του δείχνουν τις δηλώσεις του Μπέου. Δεν βλέπει. Να το πω διαφορετικά πριν πάω στο διάλειμμα, γιατί πραγματικά είναι φοβερό. Ο άνθρωπος που έβαλε τσέπη 50.000 ευρώ από τον Παπαδόπουλο και λέγεται Αχιλλέας Μπέος, τον ξεφτιλίζει κάθε μέρα που περνάει με δηλώσεις. Χθες έκανε ακόμα μία. Εγώ λέει δεν ξέρω κανέναν τον Παπαδόπουλο. Έναν Τόμ ξέρω, τον Τόμ Κρούζ. Μόνο τον Τόμ Κρούζ ξέρει ο Μπέος. Τα 50 όμως τα πήρε. Και για τους λάτρες του σινεμά, το Top Gun με το Τόμ Κρούζ που ακούμε τώρα το soundtrack ξαναβγαίνει στους κινηματογράφους, Μπίλι, μετά από 30 χρόνια πόσο. Για όσους θέλουν να το δούνε. Γι' αυτό και ακούμε το χαλάκι το συγκεκριμένο. Τόμ Κρούζ. Και σε κοροϊδεύει και σου παίρνει τα λεφτά. Και εσύ λες για ζωντανά σενάρια. Πριν πάω στο διάλειμμα, το φίλο του Θωμά, το μήνυμα από την Κιανόλευκη Αλεξάνδρεια. Καλησπέρα σε όλο το γαλάζιο πλανήτη. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Το φάγαμε το καλοκαίρι, Γιώργο μου. Το φώναζες εσύ, αλλά σε κατηγορούσαν και σένα, όπως και όλους εμάς που τα λέγαμε από το Μάιο-Ιούνιο περαστικά μας. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο, Θωμά μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχεις δίκιο. Από τον Οκτώβριο είχαν υποθεί εδώ. Νοέμβριο, Δεκέμβριο και κάθε μήνα, κάθε μέρα λέγαμε και φωνάζαμε τον Παπαδόπουλο διέψευσέ μας. Μακάρι να βγούμε εμείς οι λάθος. Μακάρι να ξεφτυλιστούμε εμείς. Αλλά το ποιος ξεφτυλίζεται και το ποιος δικαιώνεται δυστυχώς αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Και το καλοκαίρι χάθηκε και σε αυτό δεν φταίει βέβαια μόνο τον Παπαδόπουλος. Φταίει και η οικογένεια του Ηρακλή. Τα λέγαμε και τις προάλλες. Την προηγούμενη εβδομάδα. Και κάθε μέρα και μέσα στο καλοκαίρι. Σεπτέμβριο θα πιάσουμε. Έπρεπε από την πρώτη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα τέλη Απριλίου να υπάρχει μια ομάδα κρούσης. Ομάδα κρούσης όμως. G.I. Joe. Τους θυμάστε τους G.I. Joe, μπίλη μου. Βέβαια. Πώς λέγεται αυτό που βάζουν στο πρόσωπο? Φούμο. Που βάφονται. Με τέτοιο. G.I. Joe θα έπρεπε να είναι. Να τρώνε ό,τι κινείται. Σίδερα. Και να φέρουν λύσεις σε μια εβδομάδα. Κρακ κρακ. Μπαμ μπαμ. Όχι να περιμένεις το Βόλο 5 μήνες. Δεν γίνεται έτσι. Και να έχεις φάει άκυρα από 5 χωριά για το αφημί. Ούτε έτσι γίνεται. Και το χειρότερο που εσείς φταίτε, όσοι είστε εσείς ξέρετε από την οικογένεια του Ηρακλή, είναι ότι ήσασταν σε στρατόπεδα. Συγγνώμη. Η μεν με εκείνο το αφημί, η δε με το άλλο το αφημί, η άλλη με το άλλο αφημί. Και να πως τα καταφέρατε. Ναι, δεν είναι δημόσια δήλωση αυτό για το Τόμ Κρούζ, φίλε μου Μπάμπη. Οκ, αλλά το είπε. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Και ο συγκεκριμένος που μου αναφέρεις είναι κολλητός του Μπέου. Και έδινε το παρόν στις συζητήσεις αυτές. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφουμε εδώ στην Ωραία Βλέπεις στο Λίμπερο 107,4. Μπάμπη, που δεν ξέρω να σε λένε Μπάμπη. Γιατί δεν μου το έχεις απαντήσει αυτό ποτέ. Είσαι ο γνωστός τραγουδιστής. Εντάξει, και αυτό να μην ισχύει και να το πάρω εγώ πίσω, ότι τον είπε παλιά Τόμ Κρούζ και όχι τώρα. Αν και πριν 2 μήνες πάλι δεν έχει σχέση με την αλήθεια, γιατί πάνω από 2 μήνες βρίσκονται. Από Μάιο έχουν βρεθεί οι δύο πλευρές.
Τέλος πάντων, τον έχει ξεφτυλίσει και άλλες φορές με δηλώσεις και το ξέρεις πολύ καλά. Όσον αφορά για το δεύτερο, ναι. Ναι. Και νομίζω έχει καταγραφεί. Και είναι συνεργάτης του και στις επιχειρήσεις του και στον Ηρακλή. Ο κύριος Κασιμάτης που έχει το παρελθόν που έχει, το γνωρίζουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που δρά νόμιμα και τον έχει ο Δρακόπουλος σε αυτή τη θέση που τον έχει, είναι αυτό. Στο μπάσκετ περιμένουμε μία ακόμα μεταγραφή που δεν αποκλείεται να είναι ο Τέντι ο Κεραφόρ. Έχει και το δύσκολο αυτό επίθετο. Βρετανός playmaker που τον γνωρίζει πολύ καλά, μας είχε μιλήσει, μας είχε δώσει και μια μίνι είδηση αν θυμάστε πρόσφατο, ο Σωτήρης ο Μανολόπουλος που ήταν και συμπαίκτες, έχει περάσει από εκεί, έχει περάσει από Χολαργό. Στο βόλεϊ αύριο είναι να ανακοινωθεί ένας Έλληνας καλή περίπτωση πετοσφαιριστή, αλλά για τον μπάσκετ έχουμε μείνει φυσικά στην ανακοίνωση της Παρασκευής που δεν είναι άλλη για την απόκτηση του Θοδωρή Ζάρα. Κάποιες φορές, για να μην πω αρκετές, άκουγα τον καλό μου φίλο, τον συντοπίτη μου και συνάδελφό μου Νίκο Μοσχοβίτη εδώ στο Λίμπερο 107,4 να περιγράφει παιχνίδια και να λέει «Ο Ζάρας σηκώνεται για τρεις και μέσα». Έτσι είναι, Νίκο. Καλησπέρα. Έτσι είναι, καλησπέρα. Κάποιες φορές είχα πετύχει live, είναι η αλήθεια. Τώρα ναι. Σε Champions League ήταν, δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Μάλλον μεσοβδόματο πρέπει να ήταν. Όπου το έλεγες αυτό. Ο Ζάρας για τρεις και μέσα. Είναι το πιο δυνατό του σημείο. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει σταθερά 30 με 40% τρίποντο. Κάτι που είναι ποσοστό που είναι υψηλότατο. Και μιλάμε... σπάνιο για την Basket League. Όχι, δεν είναι σπάνιο. Απλά αν σκεφτούμε ότι ο ρόλος του Ζάρα είναι αυτός και μάλιστα πέρσι το έκανε και με δύο παιχνίδια εβδομάδα, έτσι. Ναι, που είχε και την Ευρώπη. Σημαίνει ναι. ότι ναι, με έξτρα καταπώνηση, με ταξίδια, γιατί σχεδόν όλες οι ομάδες, ακόμα και επίπεδο Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, δεν έχουν τις πολυτέλειες που ξέρουμε, τις ποδοσφαιρικές που παίζουν στην Ευρώπη με τα τσάρτερ και με αυτά. Έτσι. Η διαδικασία των ομάδων που παίζουν Ευρώπη στο μπάσκετ είναι επίπονη μέχρι να τελειώσει η πορεία τους εκεί. Δηλαδή όταν ξεκινάει η σεζόν κάπου τον Οκτώβριο και με Ευρώπη και τελειώνει περίπου Ιανουάριο-Φεβρουάριο, είναι ένα διάστημα μεγάλο που έχει και καταπώνηση και μεγάλες απαιτήσεις. Και ο Ζάρας τα τελευταία χρόνια και στον ΠΑΟ, δύο χρόνια και στον Άρη, την προηγούμενη διαδίκτυα, σε αυτή τη διαδικασία των δύο αγώνων την εβδομάδα. Τα τελευταία δύο χρόνια, Νίκο, τον έζησες καλά στα παιχνίδια που παρακολουθούσες και σε εντός και σε κάποια εκτός. Φυσικά στην πόλη δεν είναι άγνωστος γιατί ήταν και δύο χρόνια στον Άρη και νωρίτερα στη Δράμα, κοντά είναι η Δράμα, πάλι είναι γνωστός όλα αυτά τα χρόνια. Αν σε ρωτούσα, είναι καλή μεταγραφή για τον Ηρακλή, με μία λέξη, με ένα ναι ή όχι, θα μου έλεγες ναι με κλειστά μάτια? Θα σου έλεγα ναι με κλειστά μάτια, ναι. Κοίτα, καταρχάς, μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος ξέρει τι θα σου δώσει, έτσι. Μιλάμε για έναν παίχτη ο οποίος προφανώς και στον Ηρακλή, αυτό το Ηρακλή που γίνεται μέχρι τώρα, έτσι, που με τις κινήσεις που έχει κάνει και αυτός που αναμένεται να κάνει. Αναμένεται να έρχεται λογικά από τον Πάγκο, όπως ερχόταν και στον Πάο και στον Άρη, και είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει σταθερά πράγματα στην επίθεση. Okay. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος αμυντικός, αλλά δεν νομίζω ότι καμία ομάδα θα ψάξει ένα guard και θα πάει να πάρει τον... θα ψάξει ένα guard που θέλει να τον βοηθάει πολύ στην άμυνα και θα πάρει τον Ζάρα. Μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, να σου δώσει σταθερότητα από την περιφέρεια, καλό περιφερειακό shoot και με συνέπεια, και γενικά ένας παίκτης ο οποίος παρότι έρχεται από τον πάγκο τις περισσότερες φορές, μπορεί να δίνει λύσεις επιθετικές. Δηλαδή δεν ήταν λίγες οι φορές πέρσι που σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ και πρόπερσι
Ο Ζάρας ερχόμενος από τον πάγκο αποτελούσε μια επιθετική αιχμή για την τότε ομάδα του Παπαθοδόρου, γιατί αυτό είναι το παιχνίδι του. Mm-hmm. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να απειλήσει αρκετά καλά από μακριά και το πικέντρο μπορεί να το παίξει τίμια. Γενικά είναι ένας παίχτης που ξέρεις τι θα πάρεις. Έτσι. Το μοναδικό κομμάτι το οποίο ίσως λίγο μπορεί να ταλαιπώρησε στον πάγκο τα προηγούμενα χρόνια, αυτό έχει να κάνει λίγο και με αυτό που έλεγα πριν, με τις απαιτήσεις και τα πολλά παιχνίδια. Ήταν μια ευπάθεια στον προσαγωγό, αλλά εντάξει, τώρα με ένα παιχνίδι την εβδομάδα δεν νομίζω ότι θα τον ταλαιπωρήσει πολύ αυτό το ζήτημα. Δηλαδή πολλές φορές, ας πούμε, κάποιες φορές πέρσι μπορεί να χρειαζόταν λίγο πιο συντηρητικά να πάει σε κάποιες προπονήσεις. Έμπαινε, έβγαινε. Δεν ήταν 100%. Ναι. Αλλά δεν ήταν κάτι που τον κρατούσε πολύ πίσω. Okay. Αλλά ξαναλέω, σε μια διαδικασία 2 και 3 αγώνων εβδομάδα. Έτσι, στην Ερακλή θα έχει ένα παιχνίδι το Σάββατο. Οπότε θα έχει και τον χρόνο και για να ξεκουράζει τέλος πάντων το όποιο θέμα μπορεί να έχει και να είναι. Και τα όσα κυπέλου, έτσι που τα βάζουμε και αυτά. Αλλά εντάξει, αυτά είναι τώρα. Όσα προκύψουν ανάλογα με το πόσο θα προχωρήσει ο Ηρακλής στο θεσμό του κυπέλου. Επειδή Νίκο γνωρίζεις πολύ καλά και τις τρεις ομάδες και ασχολείσαι, είσαι γνωστή μπασκετόφατσα, ο Ηρακλής σίγουρα είναι η ομάδα που ξεχωρίζει αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη γιατί κάνει μεταγραφές. Έχει προπονητή. Εγώ θα σου πω γιατί κάνει τα βασικά, έτσι, που δεν κάνει ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αυτή τη στιγμή, που δεν γνωρίζω πολύ καλά το ρεπορτάζ, εσύ το ξέρεις καλύτερα μέχρι από μένα. Μέχρι σήμερα που μιλάμε τώρα Καπούστο, η Ηρακλής είναι η μοναδική ομάδα Θεσσαλονίκης που κινείται. Οι άλλες δύο, ο Άρης έχει πάρει προπονητή. Αυτό. Τίποτα άλλο. Που είναι κανονική ομάδα που κάνει κανονικά πράγματα και προετοιμάζεται. Με Σούλερ, με Χάνλαν, με Μανολόπουλο, με Καβαδά, με Ζάρα. Πάει για τον Βρετανό, τον Οκερέαφορ. Τον Οκερέαφορ, ναι, που επίσης είναι καλός παίκτης. Και γι' αυτό θέλω μια μπασκετική σου γνώμη, που τον γνωρίζεις. Κοίτα, ο Οκερέαφορ, τώρα ακούει κάποιος Βρετανό φίλος του Ηρακλή και λέει τώρα τι Βρετανό τώρα και πέφτει και ξέρω εγώ τι κίνη θα σχετικά. Περίμενε. Έγραψε σήμερα ένα επικό σχόλιο ένας Ηρακλειδέας κάτω από την είδηση αυτή. Εάν είναι το ίδιο Βρετανός με τον Μπάκναλ και έχει την κάλτσα μέχρι το γόνατο, είναι παιχταράς. Γιατί ως γνωστόν, ο τεράστιος Steve Μπάκναλ είναι Βρετανός κι αυτός, έτσι. Ναι. Την κάλτσα μέχρι το γόνατο δεν την έχει, αλλά είναι ένας παίκτης που μοιάζει πολύ με Αμερικάνο. Δηλαδή έχει τέτοια στοιχεία, είναι καλός αμυντικός. Είναι διαφορετικός από τον Ζάρα. Γενικά ο Ηρακλής μέχρι τώρα, οι κινήσεις που έχει κάνει, είναι κινήσεις μιας ομάδας η οποία θέλει να έχει ένα καλό ρόλο κάτω από το 3, θα σου πω εγώ. Αν πούμε ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για την θέση 3 του χρόνου, οι κινήσεις που είχαν ρακλήσει μέχρι τώρα είναι μιας ομάδας που μπορεί να κοιτάξει όσο να δω ψηλότερα, μέχρι το 3 θα πω εγώ. Mm-hmm. Ο Σούλερ είναι ένας παίκτης που είναι πολύ καλό επίπεδο Αμερικανός. Και έμπειρος. Με παραστάσεις ευρωπαϊκές, με καλά πρωταθλήματα. Ναι, οι οποίες δεν είναι πριν 10 χρόνια ή πριν 5 χρόνια. Έτσι. Ο Σούλερ ήταν στη Μονακό, η οποία Μονακό είναι μια ομάδα με πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο στη Γαλλία, που φτάνει τελικούς, που έφτασε πρόπερσι τελικό του... Με την ΑΕΚ ήτανε. Έπαιζε. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια, θα σε γελάσω. Είναι παίχτης που είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ο Χάνλαν είναι παίχτης που επίσης έχει το ενδιαφέρον του και για τον Χάνλαν, για κάποιον ο οποίος είναι λίγο μπασχετικός Ηρακλειδέας, θα πρέπει να έχει στο νου του ότι κάποια στιγμή, πριν ένα χρόνο, ενάμιση, δεν θυμάμαι, έστω και για λίγο καιρό τον έχει επιλέξει ο Γιασικεβίτσιους, στις Αλγύριες. Ο Γιασικεβίτσιους, για μένα, στο κομμάτι των παιχτών που βρίσκει, είναι από τους κορυφαίους. Ναι. Όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Οκ, μπορεί να μην είναι κλασική. Πέρσι, αν θυμάμαι καλά, δεν Telecom Bonis. Ο Χάνλαν και επίσης είναι καλός παίκτης. Για τις άλλες ελληνικές κινήσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα, ο Καβαδάς την πολύ καλή του χρονιά την έκανε με τον Καστρίτη. Ναι. Με τον Πανιόνι. Τότε στον Αρκαδικό που, okay, είχε πάει ιδανικό στον Αρκαδικό, ήταν ομάδα που έπεσε, αλλά η πολύ καλή του χρονιά στην Α1 αυτή ήταν. Έτσι. Και οι άλλοι δύο που έχει κάνει, που έχει πάρει μέχρι τώρα ο Ηρακλής και ο Σωτήρης Μαλόπουλος και ο Ζάρας, είναι παιδιά που έχουν πολύ τίμιο μακρινό σουτ και είναι Έλληνες, κάτι το οποίο το θέλουν όλες οι ομάδες. Okay, οι Αμερικανοί θα το τραβήξουν, οι Αμερικανοί είναι αυτοί που, οι ξένοι τέλος πάντων, θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Αλλά η ελληνική βάση είναι
πολύ πολύ σημαντική μέσα στη χρονιά. Και μιας και μιλάς για ελληνική βάση, βάζουμε και Κακαρούδη και Καλατζίδη που είναι οι παραμένοντες, έτσι, από πέρυσι. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Οπότε έχει ένα, κορμό και από εκεί. Ναι, μέχρι στιγμής οι κινήσεις που έχει κάνει έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Αν συνεχίσει και ανάλογες κινήσεις για ξένους, νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον την επόμενη σεζόν. Και για όσους το έχουν ξεχάσει, ο Ηρακλής έχει μια έδρα που δεν είναι εύκολο να κερδίσει. Αν έχει μια καλή ομάδα και ένα γήπεδο το οποίο γεμίζει, και εννοώ έχει το ενδιαφέρον του κόσμου, το αυτό θέλω να πω, δηλαδή να έχει μια νορμάλ πορεία καλή, θα βελάξει και να κερδίσει εκεί πέρα μέσα. το κατάλληλο ρήμα. για παράδειγμα, δεν λέω ότι θα γίνει, ευχής έργων. Βγάζει διπλό που θα είναι μεγάλο διπλό, γιατί το Περιστέρι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν ξέρω βέβαια αν έχει αλλαγές σε σχέση με πέρυσι που εντυπωσίασε. Αλλαγές, ναι. Βγάζεις διπλό στο Περιστέρι πρεμιέρα. Και έχεις μετά Ηρακλής Άρης στο Ιβάνοφ. Πώς, όχι πώς γεμίζει, πώς αποκτά τέτοια ενέργεια το γήπεδο μετά. Το τι χαμός θα γίνει. Εγώ θα σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω πότε παίζει ο Ηρακλής με την ΑΕΚ, ας πούμε. Λέω μια ομάδα. Η οποία μπορεί να πάει να παίξει την Τρίτη στη Λιθουανία, να έχει ταξίδι, να γυρίσει την Τετάρτη το βράδυ από τη Λιθουανία και με παιχνίδι και να παίξει Σάββατο μεσημέρι στο Ιβανόφιο. Καλώς τα παιδιά, θα πω εγώ. 3.000 κόσμο. Ναι, καλώς τα παιδιά. Δύσκολο. 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 Γι' αυτό λέω ότι θα ματώνουνε. Όσοι έρχονται εδώ, θα ματώνουνε. Είναι μια παράμετρος που εγώ τη βάζω σαν κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί αν καταφέρει όντως ο Ηρακλής να έχει μια καλή πορεία και να έχει τον κόσμο του ζεστό στο μπάσκετ, θα έχει ένα πλάσ, που είναι το συγκεκριμένο γήπεδο. Και αυτό που μου αρέσει απ' έξω, όπως το βλέπουμε, είναι ότι ο Καστρίτης επιλέγει παίχτες, Νίκο, που τους ξέρει και τον ξέρουν. Δεν θα μπει σε λογική, ναι, να πάρει 7, 8, δεν ξέρω πόσους άγνωστους προς αυτόν. Δηλαδή και οι παίχτες που έρχονται τον ξέρουν, κυρίως για τους Έλληνες μιλάω, έτσι. Και αυτός τους ξέρει καλά, έχουν βρεθεί μαζί σε άλλες ομάδες. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που προσθέτουμε. Ναι, ναι. Να, κοίταξε, τον Καβαδά, σου είπα, τον ξέρει πολύ καλά. Έτσι σου λέω, η πολύ καλή χρονιά. Εκεί μάθαμε και τον Καστρίτη στην Basket League. Κοίτα, ναι, στον Αρκαδικό. Ναι. Το Μανολόπουλο και αυτό τον ξέρει από την Κίνια, δεν κάνω λάθος. Ναι. Ο Ζάρας είναι ένας παίκτης που, okay, μπορεί να μην έχει συνεργαστεί με τον coach Καστρίτη, αλλά σίγουρα γνωρίζονται καλά και οι δύο. Και οι ξένοι που έχει πάρει μέχρι τώρα έχουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ας πούμε, ο Φούλερ ή ο Χάνλαν είναι παίκτες επίπεδου Basketball Champions League EuroCup. Έτσι, ομάδες που παίζουν εκεί. Δύο ομάδες που παίζουν εκεί. Και δηλαδή είναι ομάδα που θα έχει ένα παίκτη την εβδομάδα. Ναι. Ωραία. Ωραία πάνε μέχρι στιγμής τα πράγματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Περιμένουμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Ευχαριστώ γιατί μας έδωσες τα μπασκετικά φώτα σου. Και λογικά θα ξαναπούμε μέχρι να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Μία απορία που τη ζητούσα έξω. Mm-hmm. Οι υποχρεώσεις εθνικής πότε τελειώνουν με το μουντομπάσκετ? Βάλε και τελικό. Αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάποιο λάθος, το μουντομπάσκετ ολοκληρώνεται 15 Σεπτεμβρίου. Α, θα έχει τελειώσει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το ελληνικό, έτσι? Ναι. Εντάξει, ναι. Okay. Φέτος το πρωτάθλημα ξεκινάει και πιο νωρίς από το συνήθως. Ξεκινάει τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ συνήθως ξεκινούσε λίγο πριν ή λίγο μετά το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, Νικόλα. Αυτά λοιπόν, δεν γίνεται αυτό που λες, γιατί δεν ξέρω γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό που λες. Θα κλείσω τώρα, γιατί στις 8 μιλάει ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αμπέλ Φερέιρα μαζί με τον Μπίσεσβαρ. Όχι. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Δεν το είπα, Μίλη. Το είπα, δεν σπάτσα. Φίλε, δεν. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε τώρα, όπως έχουμε εντολή να κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί θα ακούσετε σε λίγο τη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού αγώνα. Αύριο η ώρα για μπλε είναι 7 με 8.30. Έχουμε μισή ώρα παραπάνω στη διάθεσή μας, να δω τι θα πούμε. Και την Παρασκευή είναι 7 με 9, γιατί σεβόμαστε αυτούς που θέλουν να κάνουν μπάνιο. Στην μπανιέρα. Εντζάχο.
Όταν θα ξανακάνω γουμπάι, θα έρθει και ο άλλος που λείπει κανένα χρόνο. Καλά, εκείνο τι έχουμε να τον κάνουμε, εντάξει. Ο Τρέγιας, παιδιά, έχει πάρει άδεια όλο τον Ιούλιο, όλο τον Ιούνιο, όλο τον Αύγουστο. Θα πάρει και το Σεπτέμβριο τώρα. Μπορεί να πάρει και για την 28η Οκτωβρίου. Και έχει πήξει εδώ ο Ντρούλινγκ και έχει βγάλει μαλλιά. Τέλος πάντων, δικά τους είναι αυτά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7 με 8.30. Την Παρασκευή θυμίζω 7 με 9. Πέμπτη δεν έχουμε λόγω 15 Αύγουστο. Τετάρτη είμαστε αμφίβολοι γιατί πάλι θα έχει κάτι συνέντευξη τύπου. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Είναι περίεργα τα πράγματα. Πρώτο Θεός, 1-1. Αύριο 7 με 8.30. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον χορηγό μας, τον Νότος Καφέ All Day Bar και Cocktail Bar στο Βράχο της Αθήτου.